Παράνομη χαρακτήρισε ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Κώστας Κοντόπουλος την απόφαση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής να καταθέσει ως εγγύηση στο δάνειο που είχε λάβει χρήματα από την δωρεά Παπαλαζάρου. Χθες το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ζητηθεί από την τράπεζα παράταση ενός χρόνου προκειμένου να γίνει η αποπληρωμή των δανείου ύψους 300.000 ευρώ. Ο κύριος Κοντόπουλος εξέφρασε την διαφωνία του λέγοντας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να λαμβάνει θέση σε μια παράνομη πράξη. Υπήρχε ένα δάνειο που έπρεπε να αποπληρωθεί 31 Δεκάτου του 2006. Λένε ότι υπάρχει μια απόφαση για ένα χρόνο παράταση. Το δάνειο αυτό παρανόμως υλοποιήθηκε η απόφαση, όπως ακούσετε ότι είπε ο κύριος Μικούλης, με ευθύνη του κυρίου Χατζησημανίδη. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η δουλειά και εμείς είπαμε δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι πρέπει συνέχεια να μετακυλίουμε τους σπόρους στις επόμενες γενιές. Αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία που στοιχίζει την Ελλάδα και όλοι ξέρουμε σήμερα τι τραβάμε γι' αυτό. Δεν μπορεί, κατά την άποψή μου δεν μπορεί. Ή τουλάχιστον δεν μπορούν πλέον να συνεχίσουν ο κ. Μεγκούδης, ο κ. Τσαμής, ο κ. Μακροζής, όσοι συμμετείχαν. Να λένε ότι δεν ξέραμε. Γιατί όταν τώρα υπερψηφίζουν αυτή την πρόταση σημαίνει ότι την νομιμοποιούν κιόλας. Η Διοίκηση Παπουλίδη, η απόφαση ξεδοτούσε τον κύριο Χατζησημεωνίδη για την υπογραφή της σύμβασης, αλλά έλεγε εγγύηση μετρητά του Δήμου. Και ακούσατε όλοι ότι δεν μπορούμε και δεν έχουμε το δικαίωμα διαχείρισης των χρημάτων του Παπαλαζάρου. Διαχειρίζεται αυτό από τους, κάτω από την Αθήνα, από το Ίδρυμα Κληροδοτημάτων. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε με τίποτα να γίνει.